Σύντροφοι και συντρόφισσες, Γενική Γραμματέα, με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση για τη σημερινή συγκέντρωση. Με το ΚΚΕ συμπορεύομαι μαζί με τους συναδέλφους μου στο ψηφοδέλτιο της ΔΠΑΚ, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και με τους φοιτητές μας εδώ και κάποια χρόνια. Γιατί ΚΚΕ? Γιατί το κόμμα αναπαριστά με αμείωτη διάβγεια και ακριβείς ερμηνείες όλη την ομότητα της πραγματικότητας του καπιταλισμού σήμερα, χωρίς ταχυδακτηλουργίες, εξυπνάδες ή λαφροχειρίες. Συνάμα βλέπει μακριά, έξω από το λοένα και ασφικτικότερο κουτί του καπιταλισμού. Γιατί ΚΚΕ? Γιατί το κόμμα πρωτοστατεί στον αγώνα ενάντια σε όλες τις μόνιμες πια χρεοκοπίες και κρίσεις των κοινωνιών μας, οικονομικές, υγειονομικές, εκπαιδευτικές, υπεριαλιστικές και πάλι σήμερα. Και καταδεικνύει ότι αυτές δεν είναι ακριβώς μια ανομαλία στον καπιταλισμό, αλλά η κανονική του κατάσταση, το κανονικό πρόσωπο της βίας, της ανισότητας, του πολέμου. Γιατί ΚΚΕ? Γιατί είναι κόμμα με όλη τη σημασία του όρου. Αρκεί να κοιτάξετε τι έχει απέναντί του. Άλλα κόμματα καρτέλ από αρπακτικά συμφέροντα, φάμπρικες καιροσκοπισμού, αυτοεξυπηρέτησης και μικροπρέπειας. Και ας σκεφτούμε όλοι σε πόσο ανώτερο επίπεδο δουλεύουν στο ΚΚΕ και στα διάφορα επιστημονικά και συνδικαλιστικά του τμήματα. Θα ήθελα να σταθώ σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον χώρο μου, τον πολιτισμό, την ιστορία και την τέχνη. Έκανα πρόσφατα το ταξίδι από τα Γιάννενα στις Πρέσπες, μέσω Κόνιτσα, Σαραντάπορου, Θεοτόκου, Φλόρινας και Καλυθέας. Η διαδρομή είναι κατάσπαρτη με πρόσφατα μνημεία, γλυπτά, πόστερ και μουσεία σε σημαδιακά τοπόσημα για την ιστορία της ταξικής πάλης σε αυτή τη χώρα. Σήματα από το παρελθόν στο παρόν, τα οποία μέσα σε ελάχιστο χρόνο η δουλειά των εθελοντών συντρόφων του κόμματος κατάφερε να στήσει. Δεν έμεινα μόνο κατάπληκτος, αλλά ξαναέμαθα. Στην Καλυθέα ειδικά είδα το Μουσείο της Δράσης του Δου Σουέ στις Πρέσπες. Η παρακάτω εικόνα τα λέει όλα. Το ρημαγμένο σχολείο της κοινότητας στη μία πλευρά του κήπου, με πεταμένους στα σκαλιά και τα πατώματα τους σχολικούς χάρτες, τα αρχεία και τα βιβλία των παιδιών, και ακριβώς αντικριστά το γεροδεμένο, ξαναστημένο στα πόδια του, ανακαινισμένο νηπιαγωγείο του χωριού που έγινε το Μουσείο του Δου Σουέ. Από τη μία εγκατάληψη, λύθη και καιροσκοπισμός του αστικού κράτους, όλα τεκμήρια μιας δικαιολογημένης μάλλον ντροπής για τον ίδιο του τον εαυτό και τους μηχανισμούς του, και από την άλλη φροντίδα, αξιοπρέπεια και περηφάνεια για τα επίκαιρα οράματα των προσωρινά ηττημένων. Σε αυτή τη σύγκρουση κτηρίων και υποδομών στην Καλυθέα, μου φανερώθηκε ξανά με τον πιο υλικό και επιστημονικό τρόπο ποιος είχε και έχει το δίκιο με το μέρος του. Ποιος ήταν και θα παραμείνει στη σωστή πλευρά της ιστορίας, με τη ζωή και όχι ενάντια της. Λίγο νοτιότερα, με το μνημείο του Μέμου Μακρύ για τη θηριωδία της Φλόρινας, ξαναζωντανέψατε, Γενική Γραμματέα και σύντροφοι, αυτό το διαρκές έγκλημα πολέμου και αποσιώπησης της ιστορίας του εμφυλίου. Και ταυτόχρονα, στείνοντας πάνω από τον ομαδικό αυτό τάφο των εκτελεσμένων μαχητών του Δου Σουέ το γνήσιο αντίγραφο του έργου του μεγάλου κομμουνιστή Γλύπτη Μακρύ για τα θύματα του ολοκαυτώματος στο Μάουτχάουζεν, μας ξαναθυμήσατε το μέγεθος του αντικομουνισμού και του ιστορικού αναθεωρητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξαναθυμήσατε πόσο ιστορικά αισχρή είναι η εξίσωση των κομμουνιστών που απελευθέρωσαν τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης με τους ναζιστές εργολάβους του θανάτου που τα έκτισαν. Αυτό το ψεύδος έχει γίνει πια η κυρίαρχη και ντροπιαστική ιστορία της Λυκοσυμμαχίας, η οποία ετοιμάζεται ξανά για έναν ακόμη υπεριαλιστικό πόλεμο, καθώς μιλάμε εδώ στη γειτονιά μας. Αλλά δεν συμπορεύομαι με το ΚΚΕ μόνο για τις ακριβείς του διαγνώσεις ή τις ιστορικές αναγνώσεις του. Συμπορεύομαι με την αποφασιστική του πεποίθηση ότι αυτό το βαρέλι του εφιάλτη που ζούμε δεν έχει πάτο. Ο καπιταλισμός δεν δαμάζεται, ούτε εξανθρωπίζεται, έχετε απόλυτο δίκιο. Από αυτόν τον εφιάλτη μόνον ξυπνάς. Και το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που πιστεύει και διακηρύττει την επαναστατική του αποστολή. Έχει τα μάτια στυλωμένα σε μια νέα παθιασμένη ανθρωπότητα, παθιασμένη για ανώτερες επιθυμίες, για ανώτερες δυνατότητες και ανάγκες, για τον κομμουνισμό. Αυτός ο νέος και αφάνταστος κόσμος δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Η σκληρή ανάλυση και ο ομός ρεαλισμός του ΚΚΕ πιθανά να τρομάζει κάποιους από τους συνανθρώπους μας. Περισσότερο όμως τρομάζει τους γνωστούς εχθρούς του ΚΚΕ και τους τρομάζει ειδικά η μεγάλη απόλαυση του κομμουνισμού, δηλαδή η κατάργησή τους.